Στη Μέση Ανατολή βομβαρδίζεται ανηλαιώς η λωρίδα της Γάζας. Χιλιάδες οι νεκροί και οι τραυματίες. Το κατοχικό κράτος του Ισραήλ εισβάλλει για πολλοστή φορά στη Γάζα στα χρόνια της εγκληματικής κατοχής των Παλαιστινιακών εδαφών και των φρικαλαιοτήτων σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, αμάχων, μικρών παιδιών, με ομότητες από τους επίκους, με το τείχος του έσχους, με πάνω από 5.000 πολιτικούς κρατουμένους. Με θράσος οι θύτες του Ισραήλ, μαζί με τους συμμάχους τους, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, κουνούν το δάχτυλο περί τρομοκρατίας. Επικαλούνται το δικαίωμα του Ισραήλ να σφάζει ανθρωπιστικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μεθοδεύει περικοπή ακόμα και των ανεπαρκέστατων κονδυλίων από ανθρώπους που δεν έχουν νερό και ρεύμα. Η αλήθεια μία. Ο Παλαιστινιακός λαός έχει το αναφέρετο δικαίωμα να έχει πατρίδα, όπως και να αντισταθεί για να αποτινάξει τους βάρβαρους κατακτητές των εδαφών του. Με τους λαούς όλου του κόσμου εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα του για ενιαίο ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 1967 για επιστροφή των προσφύγων στις αιστείες τους και απελευθέρωση όλων των κρατουμένων.